Βαγγέλης Σιλινός, η ταραχώδη ζωή, η θεολόδη σχέση με τη Μαρία Ιωαννίδου και το άδοξο τέλος στο χειρουργείο. Ο Βαγγέλης Σιλινός ήταν ένας από τους πιο γνωστούς Έλληνες χορευτές, χορογράφους και ηθοποιούς. Μάλιστα πολλοί τον αποκαλούσαν ο Ρέγεφ της Ελλάδος. Σήμερα οι νεότεροι τον γνωρίζουν μέσα από τις ελληνικές ταινίες που πήρε μέρος. Αν και δεν πρωταγωνιστούσε, κατάφερνε πάντα να κερδίζει τις εντυπώσεις. Γοργόνες και Μάγκες, Μια Ελληνίδα στο Χαρέμι, Ξυπόλυτος Πρίγκιπς και Μαριχουάνα Στοπ είναι μερικές από τις πιο γνωστές ταινίες του. Ο Βαγγέλης Σιλινός, το πραγματικό όνομα του οποίου ήταν Ευάγγελος Βασιλάτος, γεννήθηκε το 1938 στην Αίγινα, αλλά μεγάλωσε στην Αθήνα, στην περιοχή του Μεταξουργείου. Από μικρός αγαπούσε πολύ το χορό. Ως έφηβος εκφραζόταν μέσω του χορού σε κλαμπ και νυχτερινά κέντρα της εποχής. Ένα βράδυ που ο Βαγγέλης Σιλινός διασκέδαζε με την παρέα του σε κάποιο μαγαζί, τον είδε να χορεύει ο χορευτής και χορογράφος Μανώλης Καστρινός. Ο Καστρινός εντυπωσιάστηκε και τον πρότεινε να γραφτεί στη σχολή του. Εκτός από τη σχολή του Καστρινού, την οποία ολοκλήρωσε αφήνοντας τις καλύτερες εντυπώσεις, ο ανήλικος ακόμα χορευτής μαθήτευσε κοντά σε καταξιωμένους χορογράφους της εποχής, όπως η Τατιάνα Βαρούτη, η Ραλού Μάνου και ο Άγγελος Γρημάνης. Παρόλο που οι νεότερες γενιές τον έμαθαν από τον κινηματογράφο, ο Σιλινός ξεκίνησε την καριέρα του από το θέατρο και συγκεκριμένα από την επιθεώρηση. Την πρώτη του εμφάνιση την έκανε σε ηλικία μόλις 16 ετών στην επιθεώρηση «Όσα παίρνει ο άνεμος». 3 χρόνια αργότερα έκανε και το κινηματογραφικό του ντεμπούτο στην ταινία «Η Θεία από το Σικάγο» με τη Γεωργία Βασιλιάδου. Ο Βαγγέλης Σιλινός δεν ήταν μόνο χορευτής και χορογράφος. Σε αρκετές ταινίες είχε και μικρούς ρόλους, τους οποίους ερμήνευσε με επιτυχία. Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του ήταν χορευτικό ζευγάρι με την Ελένη Προκοπίου και αργότερα με τη Μαρία Ιωαννίδου, με την οποία ήταν και ζευγάρι και στη ζωή. Η χορεύτρια Μαρία Ιωαννίδου, σε πρόσφατη συνέντευξή της, αναφέρθηκε στη σχέση της με τον Βαγγέλη Σιλινό. Γνωρίστηκαν όταν εκείνη ήταν 9 χρονών και όταν έγινε 17, ο χορευτής της ζήτησε να παντρευτούν. Της είπε μάλιστα πως αν δεν τον παντρευόταν, δεν θα μπορούσαν να γίνουν παρτενέρ στο χορό. «Δεν μπορούσα να του αρνηθώ. Ήταν Θεός, ένας Νουρέγεφ, ένα Ελάφ που χόρευε. Ήμασταν τόσο διαφορετικοί άνθρωποι και το μόνο κοινό μας στοιχείο ήταν ο χορός. Είχαμε έντονους καυγάδες. Και εγώ έκλαικα πολύ. Είχαν επιθύμητες εγκυμοσύνες. Στα 17 και 18 δεν κάνεις παιδιά. Μετά από αυτό μου στέρισε τη μητρότητα. Δεν μπόρεσα να γίνω μητέρα. Δεν είχα κάποια προσοχή από τη μητέρα μου. Δεν μπορούσα να της τα πω». Το ζευγάρι χώρισε ξαφνικά όταν η Ιωαννίδου ένα βράδυ πήρε τα πράγματά της και έφυγε από το σπίτι. Ο Βαγγέλης Σιλινός ξαναπαντρεύτηκε και από το δεύτερο γάμο του απέκτησε 2 παιδιά. Με τη δεύτερη σύζυγό του είχαν αποκτήσει και δική του σχολή χορού στα Ηλίσια. Ο χορευτής έφυγε από τη ζωή στις 2 Μαΐου του 1998 στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, ενώ υποβαλόταν σε εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Το πρόβλημα με την καρδιά του προϋπήρχε και ο Σιλινός είχε κάνει εγχείρηση και στο παρελθόν. Παρά το πρόβλημα υγείας του, δεν έφυγε από το θέατρο σχεδόν έως το τέλος της ζωής του. Από τις τελευταίες του παραστάσεις, στις οποίες είχε αναλάβει τις χορογραφίες, ήταν ο Πλούτος του Αριστοφάνη, οι Φοιτητές του Ξενόπουλου και το Κλουβί με τις Τρελές με πρωταγωνιστή τον Σωτήρη Μουστάκα.